Ονόμασε τη χώρα της Σκέτο Μακεδονία. Αυτή είναι η συμφωνία των Πρεσπών. Αν υπήρχε αξιοπρεπής εθνική, πατριωτική, κοινωνική, λαϊκή κυβέρνηση ελληνική, θα έκανε αυτό εδώ. Τέλος τα κονδύλια στον Αλβανό το ράμα. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες όσο ανήκει και στους Αλβανούς. Και την ώρα που ο Μητσοτάκης ήταν στην Τουρκία. Την ώρα που ο Έλληνας Πρωθυπουργός μεταβαίνει στην Τουρκία, πρώτον, μας στέλνουν φωτογραφίες μια από βατικά γυμνασία και δεύτερον, η Ρόδος είναι περικυκλωμένη από τον τουρκικό στόλο. Για τρίτη φορά μέσα σε 6 μήνες, δολοφονία γυναίκας από τον πρώην σύντροφό της. Πουλάς δίθεν χειρόγραφα του Χριστού, συνιστά πράξη μέγιστης πολιτικής εξαπάτησης. Με την παρουσία του βιβλίου «Το χειρόγραφο του Ιησού». Θα το δείξουμε λίγο. «Το χειρόγραφο του Ιησού». Καλησπέρα σε όλους, έχουμε καιρό να τα πούμε. Το σημερινό βίντεο θα έχει πολιτικό περιεχόμενο και το επόμενο που θα ανεβάσω θα αφορά τη Eurovision. Συγγνώμη για την όποια καθυστέρηση. Ξεκινάμε. Αυτό που είδαμε αυτές τις ημέρες είναι καταρχήν ότι ο Μητσοτάκης έχει καταντήσει την Ελλάδα τον καρπαζοεισπράκτορα των Βαλκανίων. Είναι ο ίδιος καρπαζοεισπράκτορας, αλλά είναι και η χώρα μας κατ' επέκταση. Συγκεκριμένα, μετά από την Τουρκία, τώρα και τα Σκόπια και η Αλβανία μας έχουν ταράξει στις φάπες. Είμαστε πλέον περίγελος, οποιοδήποτε μπορεί να κάνει προκλητικές δηλώσεις και εμείς να μην απαντάμε καν. Δεν ξέρω αν το έχετε δει σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο και πόσο μάλλον όταν έχουμε μικρότερες χώρες όπως η Αλβανία και τα Σκόπια, τις οποίες δεν έχουμε να φοβηθούμε, δεν απαντάμε ούτε εκεί. Καταρχήν, ξεκινάμε από την είδηση ότι την παραμονή επίσκεψης του Μητσοτάκη στην Τουρκία, η Βυζαντινή Μονή της χώρας έγινε τζαμί. Μετά από την Αγία Σοφιά, άλλη μία μονή γίνεται τζαμί και θυμάμαι καλά είναι τρίτη μονή που το παθαίνει αυτό. Το είδα που το είπε η Λατινοπούλου σε συνέντευξη στο Open. Ο Μητσοτάκης τα περνάει στον ντούκο αυτά, ενώ ως απάντηση προφανώς και θα έπρεπε, όπως η Αγία Σοφιά έγινε τζαμί, έτσι αντίστοιχα το σπίτι του Κεμάλ να γίνει και αυτό ωραιότατα εκκλησία. Και επίσης άλλα δύο τζαμιά να γίνουν εκκλησίες. Αυτή θα ήταν μια λογική απάντηση κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία. Και αυτό το πρότεινε και ο Θωμάς Καραΐσκος από τα τουρκικά νέα. Στη συνέχεια, η Άγκυρα δέσμευσε με ναύτεξ το κέντρο του Αιγαίου. Εδώ γελάει ο κόσμος, έτσι. Μας κάνει ό,τι θέλει η Τουρκία. Και την ώρα που ο Μητσοτάκης ήταν στην Τουρκία, δείτε τι γινότανε από ασκήσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Πάει στην Τουρκία. Οι Τούρκοι προχωρούσε από βατικά γυμνάσια. Πού θα αποβιβαστούν οι Τούρκοι, στην Ιταλία, στο Λουξεμβούργο ή στα ελληνικά νησιά? Ρίστο Εμπαρόδο τι λέει στη συνέντευξή του ο Τούρκος πρόεδρος. Λέει ότι δεν θα ανεχθεί το τετελεσμένα στο Αιγαίο. Τι εννοεί τετελεσμένα? Την κυριαρχία της Ελλάδος στα νησιά. Εξού και το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης. Προφανώς και οι ασκήσεις αυτές των Τούρκων γίνονται για αποβάσεις σε ελληνικά νησιά. Εδώ έχουμε μία επανάληψη του 1974. Και απορώ πως κάποιοι είχατε εκπλαγεί και απορώ πως υπάρχουν ακόμα χαζοί άνθρωποι που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, όπως αντίστοιχα Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ προφανώς. Το 1974. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής συνέχισε την προδοσία της Κύπρου, ό,τι έκανε και το 59-60 με τη συνθήκη Ζυρίχης Λονδίνου. Γιατί η συνθήκη ήταν παραβίαση της αντίστοιχης συνθήκης της Λοζάνης, που λέγεται Τουρκία δεν έχει δικαιώματα στην Κύπρο. Έτσι λοιπόν ο Καραμαλής έκανε διπλή προδοσία. Το 1974 όμως, που δεν έχει στείλει ούτε ένα στρατιώτη στην Κύπρο, τι έκανε η Τουρκία? Έκανε επί μήνες διαρκώς ασκήσεις. Αυτό που κάνει και σήμερα. Θυμάστε που μας τα έλεγε ο Σιμοφορίδης 4 μήνες πριν την έναρξη της απόβασης στην Κύπρο. Λοιπόν, και αυτό γίνεται και σήμερα. Και η Τουρκία διεκδικεί. Και μετά από τις αποβατικές ασκήσεις, μαντέψτε τι ακολουθεί. Προφανώς μια απόβαση αν η Τουρκία μας βρει μπόσικους. Όταν έχουμε στείλει τόσα όπλα στην Ουκρανία, φυσικά και η Τουρκία ξέρει ότι μπορεί να εισβάλλει και να διεκδικήσει. Πάμε παρακάτω. Αυτές είναι δωροφορικές φωτογραφίες με τις τουρκικές βάσεις στη Φώκια, στο Αξάς, στην Έφεσο, έχουν στη Σμύρνη. Και στη Σμύρνη. Χαμός. Δέστε και αυτή την δορυφορική φωτογραφία, η οποία είναι εδώ, ηλυμένη στις 8 του μήνα, προχθές δηλαδή. Και τι δείχνει? Τη Ρόδο περικυκλωμένη από τον τουρκικό στόλο. Την ώρα που ο Έλληνας Πρωθυπουργός μεταβαίνει στην Τουρκία, πρώτον, μας στέλνουν φωτογραφίες μια από βατικά γυμνασία και δεύτερον, η Ρόδος είναι περικυκλωμένη από τον τουρκικό στόλο. Είναι και οι ημερομηνίες που γίνονται αυτά. Γιατί θα σου έλεγε κάποιο, ασκήσεις κάνουν όλα. Δηλαδή το θέμα είναι το πότε γίνονται. Ακριβώς. Ενώ πάει στην Τουρκία ο Έλληνας Πρωθυπουργός, του έχουν περικυκλωμένη τη Ρόδο. Και τη δεν Μεγίστη, είπε τίποτα. Και γενικά την περιοχή από τη Ρόδο μέχρι την Κύπρο. Πώς περιμένει ο Κύπριος πρόεδρος ότι θα υπάρξει θετική εξέλιξη? Ιδού η Ρόδος, συνάδελφε. Αυτά στο Sigma Live λοιπόν στην Κύπρο και ευτυχώς που τα αποκάλυψε, γιατί τα δικά μας κανάλια στην Αθήνα κοιμούνται όρθια. Προσκύνησε και τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις ο Μητσοτάκης, ό,τι έκανε και Γεραπετρίτης με τον Ερντογάν, ο οποίος όμως ο Ερντογάν όταν είχε έρθει στην Αθήνα δεν χαμήλωσε το κεφάλι του μπροστά στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Για να καταλάβετε διαφορά ηγέτη. Επίσης η νέα Σκοπιανή πρόεδρος, που προέρχεται από ένα ναζιστικό κόμμα, το Βέμερο, βρωμερό θα έλεγα εγώ, ονόμασε τη χώρα της Σκέτο Μακεδονία.
Πού φτάσαμε δηλαδή, από εκεί που τα Σκόπια με τη συνθήκη των Πρεσπών, του άλλου προοδοτικού από εκεί, ΣΥΡΙΖΑ, ονομάστηκαν Βόρεια Μακεδονία, τώρα ξαφνικά πετάνε και το Βόρεια και το λένε σκέτο Μακεδονία. Ο Ράμα που φυλάκισε τον Μπελέρη απέτησε να έχει χώρο για να κάνει και καλά προεκλογική ομιλία στην Ελλάδα, ενώ θα έπρεπε να το απαγορευτεί τελείως η πρόσβαση στη χώρα και να υπάρξουν και κυρώσεις κατά της Αλβανίας. Τελικά του δόθηκε χώρο στο κλειστό Γαλατσίου και εκεί είπε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες όσο ανήκει και στους Αλβανούς. Εφημερίδα Δημοκρατία, μέγας άρχων της Καρπαζιάς, εδώ πέρα. Τι είπε ο Βελόπουλος στη Βουλή μετά από όλα αυτά? Αυτή είναι η συμφωνία των Πρεσπών. Αν υπήρχε αξιοπρεπής εθνική, πατριωτική, κοινωνική, λαϊκή κυβέρνηση ελληνική, θα έκανε αυτό εδώ. Έτσι απλά. Αυτό αξίζει. Την έσκησαν μόνοι τους. Το ΒΜΡΟ είναι ένα φασιστικό, ναζιστικό κόμμα. Και εντωμεταξύ, με τον Αλέη Μακεδονία έχει αναιρέσει τη συμφωνία από μόνη της η πρόεδρος των Σκοπίων. Δηλαδή, μπορεί η Ελλάδα να πάει να καταγγείλει τη συμφωνία και να την ακυρώσει. Αλλά δεν το κάνει ο Μητσοτάκης, για τόσο κότα μιλάμε. Και ενώ είχαν πει ότι θα την καταργήσουν τη συμφωνία, ειδικά αν τους δοθεί αφορμή. Τους δόθηκε αφορμή. Δεν θα την καταργήσουν. Πήραν είσοδο στο ΝΑΤΟ, πήραν μακεδονική εθνότητα και γλώσσα. Παίρνουν και Μακεδονία σκέτη τώρα. Δεν υπάρχει ούτε βόρεια ούτε νότια Μακεδονία. Η Μακεδονία είναι μία, είναι Ελλάδα και το λέγατε σας. Συλλαλτήρια με περικεφαλές. Τώρα βγάλε τις περικεφαλές και τη λέτε Βόρεια Μακεδονία. Το βέτο ψήφισαν ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να μην το έχει στη διάθεση η Ελλάδα. Το κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας που κατεβαίνει κανονικά στις εκλογές. Ένα κόμμα, κύριοι συνάδελφοι, που έχει μόνο μουσουλμάνους που δηλώνουν Τούρκοι στο τουρκικό κόμμα. Και έχει και μία Ελληνίδα η οποία μιλάει για μακεδονική ψευτομειονότητα στη Βόρεια Ελλάδα. Πόσο έντιμο και εθνικά σωστό είναι να κρίνεις άλλους ότι δημιουργούν προβλήματα, δεν ξέρω εγώ τις προϋποθέσεις να έχουν κόμμα και τους το κόβεται, αλλά εδώ στους Τούρκους επιτρέπεται. Πότε ιδρύθηκε το κόμμα? Την εποχή που ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού Κωνσταντίνος Μητσοτάκης συνεργάστηκε με τον φιλοτούρκο ή Τούρκο, αν θέλετε, Σαδίκ και έκανε κυβέρνηση. Πέρα από τρεις δεκαετίες. 1990 η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, λίγο αργότερα έγινε το κόμμα. Συμπτώσεις. Με το Σαδίκ συγκυβέρνησε ο πρωθυπουργός τότε. Το Σαδίκ. Το Μητσοτάκη. Το γνωστό πράκτορα της Τουρκίας. Η δήλωση με τσάμιδες και γκέγκιδες μέσα στο γαλάτσι. Και σας είπε και το εξής. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες όσο ανήκει στους Αλβανούς. Τι λέτε ρε τσάμιδες και γκέγκιδες. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες και σε κανέναν άλλον. Ξέρετε ποια θα ήταν μια σοβαρή κυβέρνηση? Τέλος τα κονδύλια στον Αλβανό το Ράμα με τους γκέγκιδες και αυτούς τους τύπους που λέγονται τσάμιδες. Δεν θα πάρουν ούτε ένα ευρώ και επιτόπου προστασία της ελληνικής μειονότητας Βορείου Ηπείρου. Αυτό θα έκανε μια σοβαρή κυβέρνηση πατριωτική. Πού αναφέρεται στη συμφωνία ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν ελληνικής καταγωγής? Τους δώσαμε μισό κράτος και ολόκληρο έθνος. Αυτό κάναμε με αυτή τη συμφωνία. Έτσι είναι, παιδιά. Διαλέξτε τι πρωθυπουργό θέλετε από εδώ και πέρα. 9 Ιουνίου αποφασίζεται. Όποιος δεν ψηφίσει, ψηφίζει την κούλα. Ξεκάθαρα πράγματα. Ό,τι λέγαμε και πέρυσι, ό,τι λέμε όλα αυτά τα χρόνια. Για τρίτη φορά μέσα σε 6 μήνες, δολοφονία γυναίκας από τον πρώην σύντροφό της. Δεκέμβριο του 23 στη Σαλαμίνα, που δεν είχε γίνει τόσο γνωστό το περιστατικό. Της είπαν επίσης πάτησε το panic button και όταν της επιτέθηκε ο δολοφόνος, το πάταγε ακόμα. Απρίλιο του 24 στους Άγιους Συναργύρους, έξω από το αστυνομικό τμήμα ακριβώς, που της είπαν το περιπολικό δεν είναι ταξί. Και τώρα στο Μενίδη, όπου της είπε η αστυνομία για τρίτη φορά. Πάρε ένα panic button. Και αυτό δεν έγινε μεγάλο θέμα. Πέρασε στα ψηλά γράμματα. Αντί λοιπόν ο Μητσοτάκης να ξυλώσει το Χρυσοχοίδη, τον κρατάει στη θέση του. Καμία αστυνομία, καμία δικαιοσύνη. Με το που κάνει απειλές δολοφονίας κάποιος, να τον χώνουνε κατευθείαν μέσα, να τον ισιώνουνε. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη και δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι γυναίκες ελεύθερες στον δρόμο. Και συνεχίζουν οι γυναίκες και ψηφίζουνε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί όλα αυτά μαζί έχουν γίνει αυτές τις 5 δεκαετίες που κυβερνούν αυτά τα κόμματα στη μεταπολίτευση. Δεν έγινε μόνο τώρα επί Μητσοτάκη, αλλά συνεχίστε και ψηφίστε αυτούς. Να δούμε αύριο μεθαύριο με το νομοσχέδιο των λαθροεπενδυτών αν θα μπορείτε να κυκλοφορήσετε στους δρόμους. Γιατί ήδη κάθε μία-δύο εβδομάδες έχουμε περιστατικά. Εδώ ο Πατέλης της Νέας Δημοκρατίας πανηγυρίζει που είμαστε 6η με 7η στην Ευρώπη, στην ισοβαθμία. Ως προς την ισότητα LCD. Δηλαδή, πάμε για χρεοκοπία, ψηφίσαμε νομιμοποίηση λαθρό, στείλαμε στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία, στηθήκαμε στα 4 σε όλες τις χώρες των Βαλκανίων, αλλά εφόσον είμαστε 6η στην Ευρώπη σε αυτό εδώ που λέει ο Πατέλης, μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι. Στοιχείο ύψουσαν σημαία του Κεμάλ σε αγώνα βόλεϊ. Εντάξει, έχουμε δει Έλληνες στην Αγία Σοφιά να σηκώνουν ελληνική σημαία.
Αλλά αυτό το κάνανε κρυφά. Εδώ πέρα η τουρκική σημαία με τον Κεμάλ ήταν επί 3 ώρες σε αγώνα βόλεϊ στοιχείο και δεν άνοιξε ρουθούνι. Δηλαδή 50.000 πληθυσμό στοιχείο. Όλοι κότες είστε. Δεν βρέθηκε ούτε ένας να πάει να τη λαμπαδιάσει τη σημαία να τελειώνει. Και εδώ στις νέες δημοσκοπήσεις, Νέα Δημοκρατία 32%, εντάξει γελάει ο κόσμος, ΣΥΡΙΖΑ 16%, ΠΑΣΟΚ 14%, Ελληνική Λύση ξαφνικά τη ρίξανε από εκεί που ήταν στο 12,5%, την πήγανε στο 10%, ΚΚΕ 8%, Νέα Αριστερά Καβάλα Στάλογο την έχουν βάλει στο 3,8%. Πού τους βρήκε αυτούς τους ψήφους? Πλεύση Ελευθερίας 3,4%, εντάξει. Νίκη 2,9%, Φωνή Λογικής 2,8%, για αυτό που είχα πει για το στοίχημα 100 ευρώ ότι θα μπει Λατινοπούλου Ευρωβουλή, και εδώ αξίζει, έχω πει, γιατί βάζουμε την ίδια τη Λατινοπούλου στην Ευρωβουλή. Οι άλλοι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης δεν έχουν ανάγκη, θα μπουν αρκετοί και θα μπουν πολύ αξιόλογοι, όπως ο Μανώλης Φράγκος που έχει κάνει καλό έργο. Αλλά εδώ μπαίνει η ίδια η Λατινοπούλου στην Ευρωβουλή, που είναι πολύ σημαντικό. Λογικά, αν βγάλουν και δεύτερο ευρωβουλευτή, μπορεί να μπει και ο Ανδρέας Παναγόπουλος, έτσι, ο άντρος της J4, γνωστός. Μετά είναι οι Δημοκράτες του Ανδρέα Λοβέρδου 2,4%, παραμύθι, γιατί το φουσκώνανε όπως και το ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη, δίθεν πατριωτικό κόμμα τώρα, Λοβέρδος, έτσι. Επί Πασόκ, ο Λοβέρδος πατριώτης. Λοιπόν, το ΜΕΡΑ25 2,2% και άλλο κόμμα 2,3%. Ξαναλέω ότι όσοι πάτε για μικρά πατριωτικά κόμματα, δίνετε ψήφους στη Νέα Δημοκρατία. Μπορείτε στις δημοσκοπήσεις να λέτε ότι θέλετε να ψηφίσετε οποιοδήποτε κόμμα, γιατί υπάρχουν πολλά αξιόλογα κόμματα, οι πατριώτες του Εμφιετζόγλου, το κίνημα 21, αλλά όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης, αν μέχρι και τις τελευταίες ημέρες δεν έχετε δει κάποια από τα κόμματα αυτά να είναι στο 1-1,5%, θα πρέπει να ψηφίσετε κάποιο κόμμα το οποίο θα εκλέξει ευρωβουλευτή. Και για μένα η Φωνή Λογικής κάνει μπαμ ότι θα μπει με 3%. Και πολλοί από εσάς δυστυχώς θα πρέπει να μην πληρώσετε κάτω στα ευρώ. Μάλιστα, ένας ζήτησε και 200 ευρώ στοίχημα. Τέλος, ο Φατίχ Τερίμ από τον Παναθηναϊκό. Δικαιώθηκα 100% για όσα έλεγα από την πρώτη ημέρα που ανακοινώθηκε. Και πολύ απλά κάποια πληρωμένα τρολάκια της Θύρας 13 λέγατε άλλα στα σχόλια. Σας έλεγα ότι παίζει ποδόσφαιρο του προηγούμενου αιώνα. Και σας είχα πει επίσης ότι εκτός Τουρκίας άντεχε μόλις 6 μήνες σε όποιες ομάδες είχε κοουτσάρει. Αυτό έγινε ακριβώς και στον Παναθηναϊκό. Άντεξε ούτε 6 μήνες. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο 70 ετών έτοιμο για σύνταξη. Εγώ τα έλεγα, τα πληρωμένα τρολάκια του Αλαφούζου είχαν άλλη γνώμη, με βρίζανε και με ειρωνευόντουσαν. Αλλά αποδείχθηκε για ποιο λόγο. Εγώ έχω δίπλωμα προπονητή UEFA Β και περιουσία ως βοηθός και 10 χρόνια σε αθλητικά ραδιόφωνα και ξέρω 5 πράγματα από μπάλα, και γιατί τα πληρωμένα τρολάκια του Αλαφούζου μπορούν να πάνε να κρυφτούν ξανά στις σπηλιές τους. Καθώς ο Τερίμ γκρέμισε ό,τι έχτισε ο Γιωβάνοβιτς και έγινε ο χειρότερος προπονητής που έχει περάσει ποτέ από την ιστορία του Παναθηναϊκού. Επίσης, δείτε οπωσδήποτε ένα βίντεο που θα βρείτε στην Facebook page μου, Μάνος Γρυπάρης, 9 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι. Το βίντεο αυτό από τον YouTuber Corfu Dark Story, δεν ξέρω, ίσως από την Κέρκυρα πρέπει να είναι το παιδί, αναλύει για το καράβι με 400 τόνους οστών Ελλήνων και Αρμενίων, τα οποία πουλήθηκαν από τους Τούρκους προς τη Γαλλία. Τα αγόρασαν οι Γάλλοι, 400 τόνους οστών. Το πλοίο πέρασε από τη Θεσσαλονίκη. Και τότε η ελληνική κυβέρνηση επέτρεψε να περάσει κανονικά το πλοίο, σαν να μην τρέχει τίποτα. Και τέλος να πω ότι σε αυτή την εκπομπή χορηγός είναι το Trading Greece, το μόνο trading community παγκοσμίως, το οποίο έχει 100% ποσοστό επιτυχία στους μαθητές του και το οποίο σας δίνει 100% εγγύηση επιστροφής χρημάτων. Δηλαδή, τη συνδρομή που θα πληρώσετε, που είναι 15 ευρώ το μήνα, 10 ευρώ για φοιτητές και ανέργους, θα σας τη δώσουμε πίσω στο 100% εάν δεν βγάλετε κέρδος για οποιοδήποτε μήνα. Τόσο σίγουροι είμαστε στις μετοχές στις οποίες επενδύουμε. Για περισσότερα θα βρεις link στην περιγραφή, όπως επίσης θα βρεις link και στο Patreon, και ευχαριστώ πάρα πολύ όσους στηρίζουν αυτές εδώ τις εκπομπές. Αυτά από εμένα για σήμερα. Αν είσαι νέος στο κανάλι, κάνε subscribe, like και σχόλιο, γιατί βοηθάει τον αλγόριθμο του YouTube. Και τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο, επιτέλους, με την Eurovision, το οποίο θα βγει κάπως μεγάλο. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, τα λέμε μέχρι την επόμενη φορά. Να είστε όλοι καλά.